Το 1918 υπεγράφει από τον βασιλέα Αλέξανδρο το βασιλικό διάταγμα της ίδρυσης του επιμελητηρίου μας, που για έναν αιώνα σχεδόν, με μικρές και με μεγαλύτερες διακοπές που επέβαλαν τα κοινωνικοπολιτικά και πολεμικά δρόμενα που σημάδεψαν τον περασμένο αιώνα, πρωταγωνιστεί με σημαίνοντα ρόλο στην οικονομική ζωή και την κοινωνική πραγματικότητα του τόπου μας. 100 χρόνια επιμελητήριο, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινήσαμε τον εορτασμό των 100 χρονών του επιμελητηρίου από την Τολεμαΐδα και συνεχίζουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις στα Σέρβια. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι οι αναπτυξιακοί θεσμοί εδραιώνονται στη συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και τις τοπικές κοινωνίες γενικότερα μέσα από επιτυχημένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτερώνουν την ελπίδα και δημιουργούν τη βάσιμη αισιοδοξία ότι με έργο και πράξεις και όχι με αδράνεια και παθητικότητα μπορούμε και πρέπει να αντιστρέψουμε την αρνητική οικονομική συγκυρία που ταρανίζει τη χώρα μας και την επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, το επιμελητηρίο Κοζάνης συνεχίζει να δίνει το δικό του μεγάλο αγώνα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, που ήδη είναι αντιμέτωπη με τη μεταγενετική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που επιτάσσει εγρήγορση και πολλές αλλαγές, που απαιτεί σχεδόν την ενταλικοποίηση των δράσεων του επιμελητηρίου μας με γνώμονα τις μελλοντικές εξελίξεις στις οποίες θα πρέπει με αμύωτη ένταση να προστατήσει προβάλλοντας την ανάγκη στήριξης της παραγωγής, των επαγγελμάτων, του εμπορίου και εγέννητου επιχειρήν ως τη σημαντικότερη διέξοδο για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Θα μπορούσα ώρες να μιλάω για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η νέα διοίκηση. Θέλω όμως να κλείσω και να ευχηθώ στα νέα μέλη της διοίκησης η παρακαταθήκη των προηγούμενων γενιών να αποτελέσει το ηθικό έρισμα. Τη δύναμη που χρειαζόμαστε όλοι μας για να επιτύχουμε τους στόχους, τη στήριξη των μελών και της αντιστροφής του αρνητικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη να βρει στη δύσκολη εποχή μας τη θέση και τον δρόμο που της αρμόζει. Με μοναδική φιλοδοξία όλων μας να είναι το επιμελητήριο της Κοζάνης συνεπής και χρήσιμος συνεργάτης για τα μέλη του. Τιμάμε σήμερα στην εκδήλωση αυτή την ιστορία και τους ανθρώπους του και κοιτάμε μπροστά στην επόμενη εκατοντοετία που έρχεται. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβεύσουμε καταξιωμένους επιχειρηματίες που με κριτήριο τη συμβολή τους στον επιμελητηριακό θεσμό και την προσφορά τους στον επιχειρηματικό στίβο της περιοχής μας αξίζουν να αποτελέσουν παράδειγμα μίμησης για όλους μας. Η εμπορική αγορά των Σερβίων από το 1500 έως σήμερα. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η εξέλιξη των οικισμών πέρασε από διάφορα στάδια, εντός των οποίων άλλοι οικισμοί αναπτύχθηκαν και άλλοι υποβαθμίστηκαν μέχρι εξαφανίσεως. Οι αιτίες είναι πολλές, αλλά στις κυριότερες θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τη γεωγραφική θέση, το υψόμετρο, το κλίμα, τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες και το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης. Σίγουρα ενεργό ρόλο έπαιξαν η στρατιωτική και η οικονομική σημασία των τόπων, η φιλοπρόοδος νοοτροπία των κατοίκων, η χρηστή και διορατική διοίκηση. Εξίσου σημαντικός παράγοντας κατά τη Βυζαντινή εποχή και την Τουρκοκρατία ήταν η παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων και ειδικών προνομίων από την κεντρική διοίκηση προς ορισμένους οικισμούς. Τα Σέρβια αποτέλεσαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνύπαρξης όσων από τους παραπάνω παράγοντες θα ονομάζαμε αντικειμενικούς, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ενεργοί σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πρώτη φορά εμφανίζονται τα Σέρβια ως μεγάλη πολιτεία περί το 900 μετά Χριστόν. Η ίδρυσή τους ανάγεται βέβαια στον 6ο με 7ο αιώνα, αλλά το 900 μετά Χριστόν είναι ήδη μεγάλη πολιτεία. Αφού αποτέλεσαν έδρα επισκοπής υπό την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με διοικητή πάντα Βυζαντινό στρατηγό. Περί το 1100 μετά Χριστόν,
αποτέλεσαν τη διοικητική, στρατιωτική και οικονομική έδρα του μεγάλου Βυζαντινού θέματος των Σερβίων, οπότε και ιδρύθηκε Βυζαντινό Κομερκείο στα Σέρβια, δηλαδή υπηρεσία ίσπραξης εμπορικών και των τελωνιακών δασμών. Λίγο πριν το 1200 μετά Χριστόν, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος ο Άγγελος εξέδωσε χρυσόβουλο και το απέστειλε στους Βενετούς. Το περιεχόμενό μου ήταν περιοχές που προτείνονταν για την ανάπτυξη εμπορική δραστηριότητα των Βενετών. Ανάμεσά τους υπάρχουν και τα Σέρβια ως προβίντς Σερβίων, δηλαδή επαρχία Σερβίων. Σύμφωνα επίσης με τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιωάννη Κατακουζινό, ο οποίος επισκέπτηκε τα Σέρβια το 1350, τα Σέρβια διέθεταν πλούσιους αριστοκράτες. Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουμε ότι κατά τη μέση και ύστερη Βυζαντινή περίοδο η πόλη των Σερβίων διαθέτει εμπορική αγορά. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλες δύο πολύ σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τη βιοτεχνία μεταξωτών υφασμάτων υψηλής ποιότητας και τη βιοτεχνία παρασκευής μαύρης πυρίτιδας που το 1500 ανήκει σε χριστιανούς Σερβιώτες και μάλλον προέρχεται από τη Βυζαντινή περίοδο 75 χρόνια πριν. Την όλη εμπορική δραστηριότητα της πόλης μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο επιστέφει το ετήσιο πανηγύρι των Σερβίων, για το οποίο ναι δεν διαθέτουμε στοιχεία της Βυζαντινής περίοδου, αλλά εύκολα συμπεραίνουμε από τον χαρακτηρισμό που φέρει στην πρώην τουρκοκρατία ως Παναγυρλάρ Σέρφιτζε, που είναι σαφώς Βυζαντινής προέλευσης, ναι, με την πρόσθετη τουρκική κατάληξη Λάρ, δηλωτικό ότι οι Οθωμανοί Τούρκοι βρήκαν την ήδη υπάρχουσα ονομασία και την προσάρμοσαν στη γλώσσα τους. Πανηγύρια, και το είπαν Πανηγυρλάρ. Τα Βυζαντινά Σέρβια είναι μια πολιτεία εντός του κάστρου, ωστόσο υπάρχουν και οι συνοικίες των έξω του κάστρου οικούντων, οι οποίοι πιθανώς είναι ξένοι έμποροι, γεγονός που συναντάμε και σε άλλες χώρες του ελλαδικού χώρου τότε. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία όμως τον 15ο αιώνα ολοκληρώνει την ιστορική της πορεία και μια νέα δύναμη εμφανίζεται στα Βαλκάνια, οι Οθωμανοί Τούρκοι. Αφού έχει καταληφθεί όλη η Δυτική Μακεδονία ως το 1425, καταλαμβάνονται στο τέλος και τα Σέρβια και ενσωματώνονται στη νέα αυτοκρατορία, την Οθωμανική, ως το 1912, δηλαδή για 486 χρόνια. Η σύγχρονη ερευνητική προσπάθεια για τη νέα αυτή περίοδο έχει αποδώσει αρκετό αρχιακό υλικό, ώστε σήμερα να διαθέτουμε πολλές ειδήσεις και πληροφορίες. Βρισκόταν σε φάση μετάβασης σε μια εμπορική οικονομία αστικού τύπου, γεγονός που υπογραμμίζεται κατά τη γνώμη μου και από τα εξής γεγονότα. Πρώτον, την ύπαρξη πανδοχείων στα οποία κατέβηκαν οι ταξιδιώτες και οι έμποροι που έρχονταν από άλλα μέρη. Την εγκατάσταση στην πόλη των Σερβίων 14 εβραϊκών νοικοκυριών περί το 1550 και την εγκατάσταση 14 νοικοκυριών τσιγκάνων ήδη το 1530. Διαπιστώνουμε ότι περί το 1600 η πόλη αποτελείται από 20 συνοικίες, 10 χριστιανικές, 7 μικρές μουσουλμανικές, 1 εβραϊκή και 2 τσιγκάνικες. Πρόκειται δηλαδή για μια, όπως τα λέμε σήμερα, πολυπολιτισμική κοινωνία. Ο χαρακτήρας αυτός της πόλης συνεχίζεται σε όλο τον 17ο αιώνα σε τέτοιο βαθμό που έπαινε εντύπωση και στον κοσμογυρισμένο φοροϊσπράκτορα και περιηγητή Ευλυγιά Τσελεπή, ο οποίος επισκέφθηκε τα Σέρβια το 1661 και το 1688. Βρήκε τα Σέρβια σε ένα ελκυστικό φορολογικό καθεστώς, αφού με σουλτανικό φυρμάνι ήταν απαλλαγμένα από όλους τους βαρύς έκτακτους φόρους. Μας πληροφορεί ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί έχουν αφήσει τις συνοικίες τους εντός του κάστρου και κατοικούν εκτός αυτού στην πλαγιά και στην κάτω πόλη, η οποία έχει 1800 σπίτια. Μάλλον είναι και το πικ, η κορύφωση του πληθυσμού των Σερβίων όλων των εποχών. Τα 1800 σπίτια, δηλαδή ένας πληθυσμός κοντά σε 9000. Εντός του κάστρου υπάρχουν μόνο 100 σπίτια χριστιανών Ελλήνων. Ως προς την αγορά, μας δίνει μία εικόνα με ένα χάνι και 100 περίπου καταστήματα, μιλάμε για το 1661. Ναι. Με ένα χάνι και 100 περίπου καταστήματα, όπου κάθε εμπόρευμα, όπως λέει, βρίσκεται σε αυθονία.
ενώ την αγορά επιστατεί επίσης αγορανόμος και εισπράκτορας φόρων, όπως και 113 χρόνια πίσω που είπαμε πριν. Τονίζει την εκτεταμένη βιοτεχνία υφασμάτων. Λέει ο Τσελεμπή, οι πιο πολλοί από τους κατοίκους κατασκευάζουν προσώψια μπάνιο και ντυμένα με σχέδια από μεταξωτή κλωστή και μπουρνούζια του μπάνιου, πετσέτες με κρόσια και λεπτό εκλεκτό ύφασμα για μπουκάμισα με τις άκρες από μετάξι. Επίσης περίφημα είναι τα άσπρα σεντόνια τους. Τέλος μας παρέχει και το εξής συγκλονιστικό δημογραφικό. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι Έλληνες χριστιανοί. Οι μουσουλμάνοι είναι λίγοι. Οι Έλληνες αυτής της πόλης είναι ανώτεροι από τους μουσουλμάνους, γιατί εδώ υπάρχουν θαυμάσιοι άπιστοι. Ωστόσο, μετά το 1700 η εικόνα αυτή αρχίζει να αλλοιώνεται, αφού τα Σέρβια επικίζονται από πολλά νοικοκυριά μουσουλμάνων και η δημογραφική κατάσταση ανατρέπεται, αφού προς τα μέσα του αιώνα μάλλον οι μουσουλμάνοι είναι πλέον περισσότεροι από τους χριστιανούς, κοντά στο 1750. Αυτή η μεταβολή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στη μετανάστευση αρκετών Σερβιωτών εμπόρων στην Αυστρο-Ουγγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία, όπου συνεχίζουν επιτυχημένα τη δραστηριότητα στο χοντρικό και το λιανικό εμπόριο. Το 1881, λόγω της ενσωμάτωσης της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος, η Οθωμανική διοίκηση της Λάρισας εγκαταστάθηκε στα Σέρβια, τα οποία έγιναν η έδρα του μεγάλου νομού, του μεγάλου Σαντζακίου, όπως έλεγα τότε, που περιελάμβανε τους μετέπειτα νομούς Κοζάνης, Γρεβενών και την επαρχία Ελασσόνος, όπως και ένα κομμάτι το νότιο τμήμα της Πιερίας, της Κατερίνης, το οποίο αργότερα αποσπάστηκε. Τότε έγιναν μεγάλα κτίρια στα Σέρβια, όπως το 40 ετουσών διοικητήριο στη θέση όπου βρισκόμαστε σήμερα, υπάρχουν φωτογραφίες, και 6 διόροφα νεοκλασικά επαρχία στην απέναντι πλευρά του δρόμου για την κάθε μία από τις επαρχίες του νομού Σερβίων. Επαρχία Κοζάνης, Ανασελίτης, Καϊλαρίου, Γρεβενών, Ελασσόνων, Δεσκάτης κτλ. Την ίδια περίοδο, 1881-1888, η πόλη μας απέκτησε το πρώτο της ρημοτομικό σχέδιο με τη διάνοιξη των βασικών οδικών της αξώνων, την κεντρική της πλατανόφυτη πλατεία με το τετραόρφο εξάγωνο ρολόι της. Τα περισσότερα έργα ήταν ενός Βέλγου αρχιτέκτονα μηχανικού στην υπηρεσία των Οθωμανών. Αντικειμενικά, η διοικητική μεταρρύθμιση είχε ως συνέπεια την πολεοδομική ανάπλαση και η αγορά βελτίωσε όχι μόνο την όψη, αλλά και την λειτουργία της. Κάποια καταστήματα μεγάλωσαν σε μέγεθος και τα Σέρβια απέκτουσαν τους πρώτους γνωστούς μεγάλους εμπόρους. Κοεντζόπουλος, 2 καταστήματα στα Σέρβια και ένα στην Ελασσόνα και ίσως και ένα στην Δεσκάτη, Κοντοβίνας, Μαρίκος, Οικονομίδης, Αγγελόπουλος, Χατζιμπούσκιος, Παπαναστασίου και άλλοι. Οι πιο πολλοί από τους οποίους ήρθαν στα Σέρβια περί το 1850 και μετά, ισχυρή ένδειξη ότι την περίοδο 1850-1912 η πόλη μας προσφέρονταν για εμπορική δραστηριότητα. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται η αγορά μετά κατά την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1912 και στα επόμενα 1-2 χρόνια απέκτησε κάτι που δεν είχε ως τώρα. Τα καταστήματα υποχρεώθηκαν να αναρτήσουν για πρώτη φορά στην πρόσωψή τους πινακίδα με επιγραφή του επιτιδεύματος και το ονοματεπώνυμο. Επί τουρκοκρατίας, Οθωμανικής εποχής δηλαδή, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Έτσι. Ακολουθεί η περίοδος του Μεσοπολέμου, κατά την οποία εγκαθίστανται εδώ 250 περίπου οικογένειες Ελλήνων προσφύγων από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και τη Θράκη, οι περισσότεροι των οποίων αναθερμαίνουν το ενδιαφέρον για την αγροτική παραγωγή του κάμπου, αρκετοί όμως είναι αστικής προέλευσης και συμμετέχουν στην αγορά. Αρκετοί καστανιώτες επίσης εγκαθίστανται στα Σέρβια, όπως και κάποιοι Κοζάνης, Βελβεντού, Ελασσόνας, Βλάστης, Δεσκάτης, Νυμφαίου, φυσικά του Λιβαδίου, και σχεδόν στο σύνολό τους ενεργοποιούνται στην αγορά, στο Μεσοπόλεμο, έτσι, από το 1918 περίπου μέχρι το 1940. Για την περίοδο του Μεσοπολέμου διαθέτουμε ίσως μία από τις πληρέστερες περιγραφές που μπορεί να συναντήσει κάποιος για την αγορά μιας επαρχιακής πόλης, τις αφηγηματικές περιγραφές του αείμνου του δάσκαλου Σερβίων, Δημήτρη Κουτσουμπάλα. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να καθώ σε αυτές. Από αυτές, όμως, τις περιγραφές, τις λεπτομερείς, θα πάρω ορισμένα στοιχεία. Πρώτον, η αγορά συνεχίζει και έχει ένα δυναμικό 140 με 130 καταστήματα. Η έκταση της περιγράφεται ως εξής. Από την περιοχή πάνω από την Αγία Κυριακή,
δυτικά έως κάτω από τον Άγιο Γεώργιο ανατολικά, ως την Εθνική Τράπεζα σήμερα βόρεια και ως το Δημαρχείο Νότια. Περίπου όπου είναι και σήμερα, έτσι. Στην οδό Βενιζέλου, η οδός Βενιζέλου είναι όπως πάμε λοξά από ανατολικά, από δυτικά, όπως πάμε στην πλατεία. Έτσι. Τα πεζοδρόμια είναι καμαροσκέπαστα. Περνάμε δηλαδή από κάτω και βρέχεται, δεν υπάρχουν καμάρες με έτσι, τοξωτές, οι οποίες δεν βρεχόμαστε να περνάμε από κάτω. Στα δυτικά της Βενιζέλου βλέπουμε τα όμορφα, διόροφα καταστήματα της αγοράς, στη γραμμή όπου είναι σήμερα το ταχυδρομείο και η Αλφα Μπάνκ. Βιοτεχνικά, δύο πετρελαιοκίνητοι αλευρόμυροι αλεύουν μεγάλο όγκο των ενδημητριακών παραγωγής της περιοχής. Ο δημόσιος ηλεκτροφωτισμός, όχι ο ηλικιακός, της πόλης έγινε το 1928 και προηγήθηκε αυτού της Κοζάνης. Τους 19 αγωγιάτες του 1846 έχουν αντικαταστήσει ένας σημαντικός αριθμός φορτηγατζίδων, επάγγελμα που ως τις μέρες μας συνέχισε να αποδίδει εισόδημα και με προημέρες. Όπων, η πολυεπίπεδη δράση του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων των Σερβίων, η αναγέννηση, κυρίως όμως η ίδρυση υφαμπουργίου, ταπικουργίου και φιλαρμονικής μουσικής μπάντας, ισχυρών θεσμών για την ανάπτυξη της γυναικείας δημιουργικότητας και του νεανικού εθελοντισμού. Όλη αυτή η δημιουργική ορμή ανακόπηκε απότομα όταν η πόλη μας πυρκολήθηκε το 1943 από τα στρατεύματα κατοχής και οι Σερβιώτες εγκατέλειψαν την πόλη τους για 16 μήνες, φιλοξενούμενοι κυρίως στο Βελβεντό και το παλατανόρευμα Ματσκοχώρη. Σύμφωνα με τον αείμνηστο Μινά Μαλούτα, κάνει κάποια αισθητή εντύπωση η πληθώρα των καταστημάτων, όπως είναι τα Βακάλικα, η Φασματοπολία, γραφεία και εμπορογραφία, επιπλοκτηρία, κρεοπολία με σύγχρονα ψυγεία, κουρία, αρτοπία, υποδηματοπία, τον κινηματογράφο Ρέξ των αδερφών Μαλέτσικου που ιδρύεται την εποχή εκείνη, 63-64, φαρμακείο, καταστήματα νεοτερισμών, τα απαραίτητα βέβαια καφενεία και άλλα αστικής φύσεως καταστήματα, όλα σε σεβαστό αριθμό. Αυτά μας αφηγείται ο κύριος Παΐς. Υπάρχουν ακόμη δύο τυροκομεία, 30 τρακτέρ, 5 θεριζοαγνωστικές μηχανές, ένας εξκαφέας, 10 πριονοκορδέλες, 2 μηχανουργία, 2 συνεργεία αυτοκινήτων και τρακτέρ, μία λανάρα, ένα ηλεκτροκίνητο ιδιωτικό υφαντουργείο, 15 φορτικά, 2 λεωφορεία και 3 ταξί. Έναν βαθμό τόνωσης της αγοράς έδινε και το στρατόπεδο με περίπου 200 άνδρες τότε, το 1965, οι οποίοι όμως το 1973 θα φτάσουν έως και τους 800. Έχοντας εδώ το 523 τάγμα πεζικού, ένα λόγο υποψήφιων βαθμοφόρων, LIV και το KEI, δηλαδή το Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού. Τόσο το στρατόπεδο όσο και οι ίδιοι οι στρατιώτες αποτέλεσαν τότε έναν ισχυρό παράγοντα οικονομικής προόδου της αγοράς, αλλά και πολυπληθούς κίνησης στην πόλη. Θα σταθώ όμως στην πιο έντονη μνήμη, και αυτή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το σερβιώτικο παζάρι της Δευτέρας. Ένα αλυσβερίσι εθνικών και εμπορικών σχέσεων. Μια ζωντανή γιορτή κάθε 7 μέρες, που μάλλον τη χαιρόμασταν πιο πολύ εμείς τα παιδιά, αφού την αλωνίζαμε κρυφίως στο κρυφτό και φωνασκώντας στο κυνηγητό. Το παζάρι επί Οθωμανοκρατίας δεν γινόταν την Δευτέρα, αλλά την Κυριακή. Μετά όμως από αίτημα όλων των χωρικών, διότι ήθελαν να εκκλησιάζονται, και των Σερβιωτών, συνέβη η μετάθεσή του τη Δευτέρα. Το γεγονός συνέβη το 1819. Οπότε του χρόνου, καλά να είμαστε, πρέπει να γιορτάσουμε τα 200χρονα, τα 200χρονα του, όχι του παζαριού, της μεταφοράς από την Κυριακή στη Δευτέρα. Οπότε του χρόνου πρέπει να γιορτάσουμε, επαναλαμβάνω, τα 200 χρονά του με μια εκδήλωση αντάξια της σημερινής. Σας ευχαριστώ.